Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, εν Κορίνθο και απόψε κοντά σας. Καλεσμένη στην εκπομπή και στην τηλεόραση του Ηλέκτρα απόψε η κυρία Έρικα Καραμαλίκη, ψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη του κύριου Νανόπουλου, Συμμαχία Πολιτών. Καλώς ήρθατε κυρία Καραμαλίκη. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που είστε κοντά μας. Και να καλησπέρισω τους τηλεθεατές. Κύριε Καραμαλίκη, είστε 20 χρόνια στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ασχολείστε από το 1998, αν δεν κάνω λάθος, στον τότε Δήμο Άσου Λεχαίου, γιατί κατάγεστε από τον Άσο και μένετε εκεί. Ναι. Οπότε γνωρίζετε πάρα πολύ καλά τα τοπικά θέματα και έχετε και μια μεγάλη εμπειρία στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πώς αποφασίσατε να ασχοληθείτε? Κοιτάξτε, όπως είπατε και πριν, από το 1998 ξεκίνησα από τον πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου, τον καποδιστριακό τότε Δήμο Άσου Λεχαίου. Όταν μου έκανε την τιμητική πρόσκληση ο δήμαρχος, τότε δήμαρχος, κύριος Γιώργος Επίσκοπος. Και έτσι άρχισα σιγά σιγά να συμμετέχω στα κοινά, στα τοπικά κοινά του τότε Δήμου Άσου Λεχαίου. Ήταν μια πολύ καλή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και ήταν η πρώτη, το εφαλτήριο τέλος πάντων της συνεργασίας μου και της συμμετοχής μου στα κοινά. Νιώθετε την ανάγκη να προσφέρετε, να αλλάξει ο τόπος σας ως νέος άνθρωπος και γι' αυτό ασχοληθήκατε? Κοιτάξτε, πάντοτε μου άρεσε η συμμετοχή στα κοινά και από την οικογένειά μου συμμετείχε τα πολύ παλιότερα χρόνια ο μπαμπάς μου, είχατε ο μια παππούς μου προγενέστερα, ναι. Και ακούγοντας από μικρή έτσι, τις διάφορες συζητήσεις που γίνονταν τότε στα καφενεία, μου δημιουργήθηκε η αίσθηση ότι θα ήταν πολύ καλό να συμμετέχω. Βέβαια, στο παρελθόν τα πράγματα ήταν πολύ καλύτερα, υπό την έννοια ότι ήταν πιο απλά, πιο φιλικά, και σιγά σιγά συμμετείχα και εγώ στον πρώην Δήμο Άσου Λεχαίου. Πλέον ο Δήμος Άσου Λεχαίου έχει συνενωθεί, είναι ο Δήμος Κορινθίων, υπάρχει δημοτική ενότητα βέβαια Άσου Λεχαίου. Φυσικά, φυσικά. Ναι. Εσείς εκπροσωπείτε αυτή την δημοτική ενότητα, θα τα πούμε και στη συνέχεια, γιατί κατοικείτε ακόμη στον Άσο από όπου και καταλήγετε. Ναι, είμαι γέννημα θρέμα από τον, στον Άσο. Και είστε από το 2014, ήσασταν στο πλευρό του κύριου Νανόπουλου, είχατε εκλεγεί. Ναι. Και θα είστε και αυτή τη φορά μαζί του. Είστε πιστοί λοιπόν στις επιλογές σας. Φυσικά. Και στις απόψεις σας, από ό,τι ξέρω. Βεβαίως. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, κύριε Καραμαλίκη. Γιατί λοιπόν επιλέξετε τον κύριο Νανόπουλο? Κοιτάξτε, θεωρώ ότι ο Βασίλης Νανόπουλος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιδείξει πάρα πολλά πράγματα. Έχει και γνώση και εμπειρία από την προηγούμενη πορεία του και θητεία στο Επιμελητήριο Κορίνθου. Έχει βοηθήσει στην ανάπτυξη του επιμελητηρίου και η προσωπικότητά του και οι γνώσεις του με έκαναν να τον εμπιστευθώ και να θέλω να συνεχίσω μία πορεία μαζί του στα αυτοδιοικητικά πράγματα του Δήμου Κορινθίου. Και είστε από εκείνους, από τα μέλη της ομάδας αυτής που στηρίζουν και πάλι τον κύριο Νανόπουλο. Έχουμε δει και αποχωρήσεις από την ομάδα σας, ναι. Από ανθρώπους που είχαν εκλεγεί. Ναι. Και σίγουρα έχουμε δει και κάποια άλλα στην επικαιρότητα μετά την ανακοίνωση του κύριου Καλλύρη και τον Δεκέμβρη. Στην πορεία έχουν συμβεί διάφορα πράγματα. Είχαμε εξελίξεις διάφορες. Αυτό πάντως βέβαια την υποψηφία του κυρίου Νανόπουλου και των νέων στελεχών, είναι και νέα πρόσωπα, νέα παιδιά από όλους τους επαγγελματικούς χώρους. Συνεχίζουμε για τη νέα διεκδίκηση του Δήμου Κορινθίων το 2019. Κύριε Καραμαλίκη, ανακοινώθηκε πριν από μερικές μέρες η υποψηφιότητα και επίσημα του κύριου Καλλύρη, κάθεδός του στο Δήμο Κορινθίων. Θα διεκδικήσει στο Δήμο Κορινθίων και ο κύριος Καλλύρης. Ναι. Και μάλιστα ήταν παρόντες σε αυτή την εκδήλωση και ο κύριος Μημαράκης και ο κύριος Γεωργιάδης. Και είπαν ότι θα στηρίξει η Νέα Δημοκρατία στην Κόρινθο τον κύριο Καλλύρη. Έχετε λοιπόν κομματικό αντίπαλο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Ναι. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει, θα υπάρχει διάσπαση? Κοιτάξτε, η διάσπαση είναι κάτι το οποίο δεν το ισχύριζεται μάλλον η Συμμαχία Πολιτών και ο κύριος Νανόπουλος. Η διάσπαση νομίζω ότι είναι κάτι διαφορετικό, είναι διαχωρισμένο σαν συμβάν, σαν γεγονός στις απόψεις του καθενός από εμάς, όλους τους συνδημότες. Εμείς είμαστε σταθεροί στο πρόγραμμά μας, είμαστε μια ομάδα πολύ δυνατή. Κύριο μέλημά μας είναι ο Δήμος Κορινθίων και τα προβλήματα όλων των Κορινθίων, είτε μένουν στην Κόρινθο είτε στην περιφέρεια των προηγουμένων Δήμων. Δεν μας απασχολεί κάτι τέτοιο. Ακούσαμε όλα αυτά που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, πριν δύο μέρες συγκεκριμένα. Από εκεί και πέρα, εμείς είμαστε πιστοί στο πρόγραμμά μας. Δεν έχουμε κάτι να διαχωρίσουμε. Είμαστε μια ομάδα ανθρώπων που συνδιαλεγόμαστε καθημερινά, συνεργαζόμαστε. Λέμε τα προβλήματά μας ή και τις απόψεις τους, ακούμε και αφουγκραζόμαστε τον κόσμο
τους συνθυμώτες, πώς έχουν ήδη όλοι αυτοί οι άνθρωποι, να πω έτσι, της Νέας Δημοκρατίας ακούσει τα γεγονότα αυτά που έχουν γίνει και από εκεί και πέρα εμείς προχωράμε. Η στήριξη και η παρουσία των κυρίων αντιπροέδρων του Γενικού Γραμματέα του κόμματος ήταν προσεκλήτησαν από τον κύριο Καλλύρη και παρουσίασαν την υποψηφιότητά του ως Δήμαρχο Κορινθίων στην Κόρινθο. Πέραν τούτου, εγώ θεωρώ ότι απλώς ήταν μια ευχή για καλή πορεία στον κύριο Καλλύρη. Αυτό που με παρεξένεψε, που παρατήρησα, μάλλον άκουσα τις δηλώσεις του κυρίου Καλλύρη στην υποψηφιότητά του, από τη μία στιγμή είπε ότι είναι ανεξάρτητος και από την άλλη είπε ότι έχει τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας. Τόνισε ότι έχει στελεχωθεί στο ψηφοδελτίο, τέλος πάντων θα δούμε ανθρώπους που προέρχονται από όλους τους πολιτικούς χώρους, αν δεν κάνω λάθος. Το ίδιο έχουμε πει και εμείς και προγενέστερα το 2014. Γι' αυτό και είπαμε ότι είμαστε μια ανεξάρτητη ομάδα από όλους τους πολιτικούς χώρους, τους θέλουμε τους πολιτικούς χώρους, γιατί στην τοπική αυτοδιοίκηση καλό είναι να συνεργαζόμαστε όλοι. Το κομματικό κομμάτι του καθενός, μάλλον η κομματική του ταυτότητα, είναι κάτι που τον αφορά τον ίδιο. Κανείς δεν κρύβεται, υπό την έννοια ότι πλέον όλοι γνωριζόμαστε. Όλοι έχουμε μια ταυτότητα. Ναι, και καλό είναι να την υπερασπιζόμαστε. Μπορούμε εύκολα να παρεκκλίνουμε σε κάποιες αποφάσεις, σε κάποιες απόψεις μας. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι, όπως και εγώ προσωπικά, ότι είναι κάτι το οποίο μας χαρακτηρίζει. Καλό λοιπόν είναι να είμαστε σταθεροί σε κάτι και να προχωράμε έτσι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να έχουμε τις διαφωνίες μας, αλλά καλό είναι να είμαστε πιστοί σε αυτό που πιστεύουμε και στο πρόγραμμά μας. Αυτό κάνουμε εμείς στη Συμμαχία Πολιτών και αυτό θα κάνουμε μέχρι και τις εκλογές του 2019. Κυρία Καραμαλίκη, επηρεάστηκε καθόλου η ομάδα σας, η παράταξή σας από το γεγονός της στήριξης αυτής, το ότι δεν επέλεξε να στηρίξει τον κύριο Νανόπουλο στο Δήμο Κορινθίων, αλλά τον κύριο Καλλύρη, και επίσης από κάποιες αποχωρήσεις που είχατε από την ομάδα, που ήσασταν κάποιοι το 2014, έχουν αποχωρήσει κάποιοι, έχουν πάει σε κάποιους άλλους συνδυασμούς? Κοιτάξτε, οι αποχωρήσεις έγιναν, όλοι είναι γνωστές. Οι λόγοι του καθενός που αποχώρησαν δεν είναι σε εμάς γνωστοί. Δεν ετέθησαν υπόψη μας. Ξέρουμε ότι έφυγαν αυτά τα άτομα, ανεξιτοποιήθηκαν από το συνδυασμό. Χωρίς να το αιτιολογήσουν, εννοείται. Δεν το αιτιολόγησαν επαρκώς, θεωρώ. Οι ίδιοι ξέρουν. Τώρα, αν θέλουν να εφόσον προσεχώρησαν στον κύριο Καλλύρη, αυτό είναι κάτι που αφορά τους ίδιους προσωπικά. Όχι μόνο στον κύριο Καλλύρη, είχαμε και ο κύριος Καρασάβας. Ναι. Θα είναι στο πλευρό του κύριου Σταυρέλη. Ναι, ναι, ναι. Αυτό τώρα πρόσφατα το έμαθα, δεν ήμουν ενήμερη. Τέλος πάντων, πέρα από αυτό, ο καθένας κρίνεται εκ του αποτελέσματος. Θεωρώ όμως ότι εμάς αυτό πλέον δεν μας αγγίζει. Πάλι επαναλαμβάνω και θα προχωρήσουμε κανονικά. Τώρα, η στήριξη από τα δύο στελέχη, τα κομματικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, είναι κάτι το οποίο οι Κορίνθοι και όσοι είναι στη Νέα Δημοκρατία θα το κρίνουν. Θεωρώ όμως ότι η κίνησή τους δεν αντικατοπτρίζει αυτό που μήνυσε ο κύριος Μητσοτάκης, ότι δεν θα δώσει στήριξη χρήσμα στις περιφέρειες που είναι δύο υποψήφοι προερχόμενοι από το κομματικό. Μόνο στους μεγάλους δήμους και στις περιφέρειες. Από εκεί και πέρα, αν οι κύριοι συγκεκριμένοι αυτενέργησαν ή εξέλαβαν κάποια πράγματα λάθος, θεωρώ ότι είναι λάθος και για τη δική μου ιδιοσυγκρασία και άποψη. Πιστεύω ότι ήταν η προσωπική τους άποψη και δεν εκπροσώπησαν τη γραμμή του κόμματος, δεν εκπροσώπησαν το κόμμα από το οποίο προέρχονται, λέγοντας ότι η Νέα Δημοκρατία στηρίζει τον Πελοπίδα Καλλύρη. Σαν να εξέφραζαν την προσωπική τους άποψη. Θεωρώ ότι εξέφραζαν την προσωπική τους άποψη. Για μένα, ο τρόπος της όλης εξέλιξης της διαδικασίας της υποψηφιότητας και ο τρόπος που μίλησαν ήδη ο κ. Μαράκης και ο κ. Γεωργιάδης, θεωρώ ότι εξέφρασε την προσωπική τους άποψη. Δεν γνωρίζω αν ο πρόεδρος έχει πάρει σαφή θέση με τα τεκτενόμενα. Από εκεί και πέρα, είναι κάτι το οποίο εμείς πλέον το ξεχνάμε, το παραβλέπουμε, γιατί εμείς έχουμε έναν άλλον σκοπό. Έχουμε δηλώσει την υποψηφιότητά μας και την κάθοδό μας από τον Σεπτέμβριο, ότι είμαστε μια παράταξη δυνατή με νέα πρόσωπα, και αυτό το μήνυμά μας. Το Μάιο λοιπόν του 19, όλες οι παρατάξεις, όλοι οι υποψήφοι δήμαρχοι, τα πρόσωπα που συμμετέχουν, θα αποδειχθεί ποιος είναι ικανός να διεκδικήσει το Δήμο Κορινθίων. Πιστεύετε ότι οι δημότητες θα επηρεαστούν όμως από τις επιλογές ενός συγκεκριμένου κόμματος? Ας πούμε ότι οι Κορίνθινοι Δημοκράτες θα επηρεαστούν, θα ψηφίσουν Πελοπίδα Καλλύρη για το Δήμο Κορινθίων? Θεωρώ ότι ο κάθε ένας από εμάς, ο κάθε Κορίνθιος, κάθε δημότης ή
δημότης του Δήμου Κορινθίων μπορεί να κρίνει μόνος του αν είναι ικανός ο κύριος Καλλύρης ή ο κύριος Νανόπουλος. Εγώ από την εμπειρία μου μέχρι τώρα στα αυτοδιοικητικά και την ενεργή συμμετοχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είμαστε διάφορες παρατάξεις, διαφορετικοί άνθρωποι, καθημερινά κρινόμαστε, ο κόσμος μας βλέπει, θεωρώ ότι ο κύριος Νανόπουλος είναι πιο δυνατός και πιο ισχυρός. Έχει δείξει δείγματα γραφής και το τι μπορεί να κάνει, τι έκανε και τι μπορεί να κάνει μέχρι τώρα. Εμείς πλέον είμαστε υποχρεωμένοι και έχουμε δεσμευτεί, θα δεσμευθούμε να προχωρήσουμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ό,τι είχαμε πει το 2014, κάποια πράγματα που αφορούν στα έργα, στην κοινωνική πολιτική, στο περιβάλλον, στην παιδεία, θα πρέπει κάποια πράγματα σιγά σιγά να αρχίζουν να μπαίνουν στο αυλάκι και να πραγματοποιούνται. Θέλει χρόνο, θέλει κόπο, αλλά όλα αυτά πιστεύω ότι εν καιρό θα γίνουν. Αρέσετε προσιλωμένοι στο πρόγραμμα και το όραμα που έχει ο συνδυασμός σας και δεν επηρεάζεστε. Νομίζω ότι αυτός είναι ο στόχος μας πλέον. Αυτό η υποψηφιότητα του κυρίου Καλλύρη, όπως έγινε, καλώς έγινε για τον κύριο Καλλύρη και την ομάδα που τον στηρίζει, των υποψηφίων, που εκεί πέρα όλοι στο τέλος θα φανεί τι μπορούν να κάνουν και πώς θα αντιμετωπίσουν τα πράγματα. Ίσως έχει ξεπεραστεί και όλο αυτό με τα χρήματα, την στήριξη από τα πολιτικά κόμματα, όπως θέλετε μπορείτε να το πείτε. Δεν ξέρω ο δημότης, ίσως όπως είπατε και πριν, πρέπει στην τοπική αυτοδιοίκηση, πολλοί έχουν αυτή την άποψη, να στηρίζει κάποια πρόσωπα τα οποία είναι ικανά, πέρα από κομματικά κριτήρια. Αυτό νομίζω ότι πάντα γινόταν και πάντα γίνεται και θα γίνεται. Ένας άνθρωπος δηλαδή που είναι ικανός και προσφέρει, γιατί να μην προσφέρει γενικότερα για όλους. Η κομματική ταυτότητα είναι δεδομένη για κάποιους ανθρώπους. Εμένα δεν μου αρέσει προσωπικά, σαν Έρικα Καραμαλίκη, να βλέπω άνθρωπο μπροστά μου και συναντώ πάρα πολλούς και στο παρελθόν και τώρα, οι οποίοι παραπέμπουν και κομματικά αλλά και παραταξιακά. Δεν είναι καυτό κακό να διαχωρίσεις μία παράταξη από την άλλη ή να υποστηρίξεις ένα πρόσωπο. Το κακό είναι όμως να αναιρείς αυτά που λες, αυτά που ισχυρίζεσαι και αυτά που υποστηρίζεις κάθε φορά. Δηλαδή, εγώ υπήρξα Νέα Δημοκρατία χρόνια, είμαι στο συγκεκριμένο χώρο και παράταξη, σέβομαι, εκτιμώ τα πρόσωπα και τα πράγματα. Πλην όμως, δεν μ' αρέσει να θεωρείται ότι κάποιοι είναι διασπαστές, κάποιοι είναι αυτοί που δημιουργούν αντιπαραθέσεις. Αποστάτες και τα σχετικά, όπως έχουμε ακούσει. Είναι εκφράσεις που εμένα δεν με χαρακτηρίζουν. Ούτε καν στη δουλειά μου δεν τις χρησιμοποιώ. Και νομίζω ότι ο κόσμος κρίνει πλέον. Δηλαδή, από το παρελθόν σε σχέση με σήμερα, στην τοπική αυτοδιοίκηση τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Όλοι έχουν κριτήριο και πιστεύω ότι εμείς θα δικαιωθούμε στις εκλογές το 2019. Είστε και ένας άνθρωπος πολύ σταθερός. Ναι, είμαι σταθερή. Στις επιλογές, στις απόψεις του. Θεωρώ το έχετε αποδείξει, ναι. Νομίζω. Θεωρώ πως ναι. Οπότε εσείς προχωράτε και είστε ανεξάρτητη παράταξη. Είμαστε ανεξάρτητοι. Κυρία Καραμαλίκη, σχετικά με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πολύ πρόσφατα είδαμε ότι το κόμμα διέγραψε κάποια στελέχη τα οποία είχαν υπηρετήσει και το συγκεκριμένο χώρο και το συγκεκριμένο πολιτικό κόμμα πάρα πολλά χρόνια, κάποιους περιφερειακούς συμβούλους, οι οποίοι δεν επέλεξαν να είναι στο πλευρό του κυρίου Νίκα, που είναι ο εκλεκτός της Νέας Δημοκρατίας στην περιφέρεια Πελοποννήσου, και επέλεξαν να είναι πιστοί στην επιλογή τους. Στον κύριο Τατούλη, μιλάμε τώρα για τον κύριο Παπαφωτίου και τον κύριο Πετρίτσι, όσον αφορά στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας. Κοιτάξτε, η διαγραφή σαν γεγονός, σαν μια κατάσταση, θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει και δεν με εκφράζει. Το να διαγράψεις σε πρόσωπα τα οποία έχουν διατελέσει και έχουν επιδείξει έργο είτε στην περιφέρεια είτε και προγενέστερα σε άλλους τομείς. Δεν είναι ωραίο. Αν να μην πω τη λέξη άσχημο, είναι λίγο ακραίο. Η υποψηφιότητα του κυρίου Νίκα, η οποία, όπως έχει προταθεί από τη Νέα Δημοκρατία, είναι μια ισχυρή, πιστεύω, υποψηφιότητα. Παρά τα αυτά, και ο κύριος Στατούλης στην περιφέρεια Πελοποννήσου αυτό το διάστημα είχε δίπλα του αυτά τα πρόσωπα τα οποία τελικώς διαγράφησαν και στην Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, σαν εκπρόσωποι της Κορινθίας στην Τρίπολη, στον Πελοπόννησο, θεωρώ ότι έπραξαν και έφεραν έργο. Πέραν τούτου, τα περιφερειακά γεγονότα πράγματα φυσικά μας επηρεάζουν, τα συμμεριζόμαστε και τα παρακολουθούμε. Παρά τα αυτά, νομίζω ότι τα κόμματα θα πρέπει να είναι λίγο πιο, όχι ουδέτερα, πιο προσεκτικά στις κινήσεις τους, να μην έχουν κάποιες έτσι
δυσμενείς εξελίξεις ή αποτελέσματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάποια στιγμή στο μέλλον θα έχουμε και τις βουλευτικές εκλογές. Οπότε όλα τα κόμματα θα κριθούν για τις κινήσεις τους αυτές. Κύριε Καραμαλίκη, τι πιστεύετε, ότι όταν κάποιος πηγαίνει κόντρα στην κομματική γραμμή, πρέπει να διαγράφεται, σημαίνει ότι δεν στηρίζει το κόμμα, το εκλαμβάνει έτσι το κόμμα και πρέπει να διαγραφεί γιατί δεν είναι Νέα Δημοκρατία, δεν είναι δεξιός, επειδή δεν στηρίζει τις επιλογές του κόμματος? Κοιτάξτε, και σε κυβερνητικό επίπεδο, από τις προηγούμενες πάλι εξελίξεις που είχαμε στο θέμα της Συμφωνίας των Πρεσπών, οι διαγραφές και όλα αυτά που έχουν συμβεί, πιστεύω ότι η διαγραφή είναι κάτι το οποίο προφανώς είναι σαν ένα είδος πίεσης στο να τηρείς τις κομματικές υποχρεώσεις και τις προγραμματικές δηλώσεις του κόμματος ή της παράταξης στην οποία ανήκεις. Εκεί μιλάμε σε ένα διαφορετικό επίπεδο, τα πράγματα είναι πιο σοβαρά και έχει να κάνει με όλη την κυβερνητική πολιτική σε εθνικό επίπεδο. Παρά τα αυτά, θεωρώ ότι έχει δικαίωμα κάθε ένας υποψήφιος, βουλευτής, πολιτευτής, υπουργός να έχει τις δικές του απόψεις και να ακούγεται. Γι' αυτό είναι και οι κοινοβουλευτικές ομάδες, γι' αυτό και οι εκπρόσωποι στο κοινοβούλιο. Δεν μπορεί μονίμως να έχουμε μία οδό και αυτή να ακολουθούμε, γιατί προφανώς υπάρχουν και άλλες παράμετροι οι οποίες μας επηρεάζουν. Η διαγραφή, να το επαναλάβω πάλι, είναι κάτι ακραίο και εξαρτάται βέβαια το βάρος, να πω έτσι, του αδικήματος ή της κατάστασης που θα φέρει στην ανάγκη τον πρόεδρο ενός κόμματος ή έναν δήμαρχο να διαγράψει κάποιον συνεργάτη του ή κάποιο πρόσωπο. Κύριε Καραμαλίκη, να περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα συνεχίσουμε βέβαια τη συζήτησή μας με τα περισσότερο τοπικά θέματα πέρα από το κόμμα που συζητήσαμε τώρα. Σε λίγο και πάλι κοντά σας, εν Κορίνθο, με καλεσμένη την υποψήφια δημοτική σύμβουλο με την παράταξη Συμμαχία Πολιτών, την κυρία Ερικά Καραμαλίκη.